Κύριε Πρίτανη, με αφορμή το πρόγραμμα Smart Big, ποιοι είναι οι στόχοι αυτού και πότε θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα? Οι στόχοι είναι σαφέστατοι. Με το Smart Big φέρνουμε επιτέλους με ένα πολύ συστηματικό και πρωτόγνωρο, θα έλεγα, για τα δεδομένα της γεωργικής έρευνας στην Ελλάδα, την πανεπιστημιακή έρευνα δίπλα στον παραγωγό, στον αγρότη. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις στα θέματα τα οποία άπτονται άμεσα της γεωργίας και του παρόντος και του μέλλοντος, αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα στον αγρότη της στερεάς Ελλάδας. Και ελπίζουμε αυτό να αποτελέσει και ένα πρότυπο και όλη την υπόλοιπη επικράτεια. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε 5 άξονες. Οι άξονες αυτές έχουν να κάνουν με την ευφυΐα γεωργία, έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, τη λεγόμενη κυκλική βιοοικονομία, βιοδιαγέρτηση κ.ο.κ., με την ιχνηλασιμότητα, έτσι ώστε να ξέρουμε πολύ καλά αν είναι επιβαρημένη ή όχι η παραγωγή, με διάφορους επιμολυντές, με τους βιαστητήρες οι οποίοι μας προσφέρουν άπειρα στοιχεία όσον αφορά και την ασφάλεια τροφίμων, και τέλος με την περιφερειακή ανάπτυξη, την εφοδιαστική αλυσίδα, ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό. Και γιατί είναι σημαντικό? Γιατί έχει άμεση σχέση με το κόστος που επιβαρύνει, ας πούμε, τις ζωοτροφές, τη μετακίνηση των προϊόντων κ.ο.κ. Προκαλούμε μέσα από αυτή τη συστημική παρέμβαση, γιατί πλέον ένας κόμβος καινοτομίας ο οποίος θα έχει μια μόνιμη παρουσία, μια θεμελιώδη αλλαγή στα δεδομένα του πώς γίνεται η γεωργία. Φέρνουμε την τεχνολογία και την επιστήμη όχι πλέον από μακριά, δηλαδή μέσα από τα πανεπιστημιακά έδρανα και εργαστήρια, αλλά δίπλα στον αγρότη, γιατί η έρευνα γίνεται εδώ από τα στελέχη, τους επιστήμονες και τους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, δίπλα στον τόπο παραγωγής. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Μάλιστα. Η διάχυση αυτής της έρευνας, της γνώσης, της καινοτομίας στην τοπική κοινωνία και ειδικά στους παραγωγούς, για σας είναι κάτι το εύκολο ή θα συναντήσετε δυσκολίες, και ποια είναι εκείνα τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό αυτό το έργο? Θα πρέπει επομένως, και έχετε απόλυτο δίκιο πάνω σε αυτό, πρώτα απ' όλα να ξεπεραστεί μία δυσπιστία, αν θέλετε, ως προς το τι έχει να πει ο επιστήμονας στον αγρότη. Γεωργία, ειδικά τη σημερινή εποχή, χωρίς τεχνολογία δεν υφίσταται. Και αυτό θα το δούμε μπροστά μας. Και όσο πάνε τα χρόνια, επειδή και η Ελλάδα ζει σε ένα καθεστώς έντονου ανταγωνισμού, τα κόστη είναι πάρα πολύ ψηλά και εκεί είναι ένα στόχος για μας να μειώσουμε το κόστος του αγρότη. Πώς μπορούμε να το μειώσουμε? Ίσως εξορθολογίζοντας τη χρήση των ισρών, ίσως με κάποιο άλλο τρόπο. Με εναλλακτικές πηγές για όλες τις ροές, την ενέργεια, τα λοιπάσματα, φυτοφάρμακα και το καθεξής, το νερό ασφαλώς. Εδώ όμως πρέπει εμείς να είμαστε δίπλα στον αγρότη. Άρα και από τη δικιά μας πλευρά πρέπει να εντείνουμε και να κάνουμε πιο συχνές αυτές τις παρουσιάσεις. Θα πρέπει να μας μάθει ο αγρότης. Γι' αυτό ο κόμβος είναι μόνιμος. Ο κόμβος που είναι εδώ στη Θήβα θα έχει μια μόνιμη βάση. Θα φτιάξουμε και άλλους κόμβους μέσα στη Ελλάδα. Καλούμε βέβαια και την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση να μας ενισχύσουν. Γιατί ως πανεπιστήμιο, σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν έχουμε τις δυνατότητες να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε μια συνεχή παρουσία. Θα κάνουμε και περιοδίες και καλούμε τον αγροτικό κόσμο να έρθει να μας γνωρίσει. Νομίζω ότι αν αποκαταστήσουμε αυτή την επικοινωνία, μετά τα πράγματα θα πάρουν τη σειρά τους. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στους στόχους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.